Στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας έδεσε το πρωί της 3ης 13 Σεπτεμβρίου το κουρασγερόπλοιο Μαρίνα. Οι 2.000 περίπου επιβάτες του, 1.200 τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων και 800 άτομα πλήρωμα έριξαν άγκυρα για 11 περίπου ώρες στο λιμάνι προκειμένου να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της Πάτρας αλλά και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στα καταστήματα της πόλης. Ταυτόχρονα 10 υπερσύγχρονα τουριστικά λεωφορεία περίμεναν περίπου 400 επιβάτες στην προβλήτα του βορείου λιμένα της Πάτρας, όπου και τους μετέφεραν στους Δελφούς και την αρχαία Ολυμπία. Very good, very, very nice. It's a wonderful ship. Mm-hmm. Yeah, we're looking forward to going to Delphi now. Good morning. Welcome. Good morning. How was your journey? We just started the journey, so hopefully it will be good. But so far, so good, yeah. Mm-hmm. Are you from the company or what? Yeah? Where are you going now? Patras. Patras. Delphi. Delphi. Οι τουρίστες αποβιβαζόμενοι από το κρουαζιερόπλοιο Μαρίνα είχαν μια πρώτη γεύση από την Πάτρα, καθώς ο οργανισμός Λιμένος Πατρών είχε διοργανώσει επίσημη υποδοχή με κέρασμα παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, ενώ ο κάθε επισκέπτης με την έξοδό του από το πλοίο εφοδιάστηκε με ενημερωτικά φυλάδια για την ξενάγησή του στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. It was great. It was great. Mm-hmm. Very excited to be here. Now, you're going to Delphi? Delphi today, yes. Mm-hmm. Yeah. Your first time in Greece? No, it's my second. Κατά τη διάρκεια των επαφών του Διευθύνοντος Συμβούλου του Λιμανιού Κώστα Πλατικώστα και στελεχών του οργανισμού με τον Πλοίαρχο και τους αξιωματικούς του κρουαζιερόπλοιου Μαρίνα, αντιλάγησαν αναμνηστικά δώρα. Ο Πλοίαρχος ευχαρίστησε την διοίκηση του ΟΛΠΑ για το θερμό καλωσόρισμα που τους επεφύλαξαν στην Πάτρα και τους ξενάγησε στους χώρους του πλοίου. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας χαρακτηριστικά. Το λιμάνι της Πάτρας είναι από τα πλέον ασφαλή και εύκολα στη χρήση των λιμανιών όλου του κόσμου. Οι καλεσμένοι μας εντυπωσιάστηκαν από το καλωσόρισμα. Πάντα τους αρέσουν τα τοπικά παραδοσιακά φαγητά και προϊόντα για να θυμούνται τους προορισμούς τους.